Στην αρχή νόμιζαν ότι είχε σημειωθεί τρομοκρατική επίθεση, βλέποντας τρία αυτοκίνητα ταυτόχρονα να έχουν πιάσει φωτιά στη γειτονιά τους. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι ένας 17χρονος σε κατάσταση αμόκ, έχοντας προηγουμένως διαπληκτιστεί με τη μητέρα του, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο που οδηγούσε μερικά μέτρα από το σπίτι του. Η φωτιά όμως μεταδόθηκε και σε δύο άλλα γιοταχή που ήταν μπροστά και πίσω. Πρόκειται για πρωτόγνωρο περιστατικό, το οποίο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν χθες το απόγευμα οι πυροσβεστικές αρχές, μια και μέσα σε δευτερόλεπτα είδαν τρία αυτοκίνητα να λαμπαδιάζουν. Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί και είδαν το νεαρό να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Είχε μπει στο αυτοκίνητο της μητέρας του, έσπασε τα τζάμια και στη συνέχεια, μάλλον με ζυπέλαιο, έβαλε φωτιά. Το περιστατικό σημειώθηκε λόγω του ότι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο νεαρός είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα. Τη ζήτησε και το αυτοκίνητο και όταν εκείνη αρνήθηκε, ο νεαρός αποφάσισε να την εκδικηθεί. Κατέβηκε από το σπίτι της οικογένειας και του έβαλε φωτιά. Ο νεαρός κρατήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία και αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες για εμπλισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με τον διοικητή της υπηρεσίας Νίκο Ρουμελιώτη, το περιστατικό διερευνάται σε βάθος, μια και πρόκειται για πρωτόγνωρο επεισόδιο και μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή. Ήταν επίσης ζήτημα τύχης ότι δεν υπήρξε τραυματισμός από τις εκρήξεις του ντεπόζιτου του αυτοκίνητου. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.